11-16 της ΕΨΥ πανηγυρίζει την πρόκρισή της στον μεγάλο τελικό, απέχοντας πλέον 90 λεπτά από το να φτάσει στον μεγάλο της στόχο, στην κατάκτηση του πανελλήνιου τίτλου. Αντίπαλός της θα είναι η μεικτή Πέλας στον τελικό που αναμένεται να γίνει την ερχόμενη Κυριακή 4 Ιουνίου σε γήπεδο της Αθήνας. Η Πέλα νίκησε σήμερα με 3-2 στα πέναλτι την Κοζάνη σε έναν συγκλονιστικό ημιτελικό όπου προηγήθηκε 3-0, η Κοζάνη ισοφάρισε 3-3 και τελικά ο νικητής κρίθηκε στην ρώσικη ρουλέτα. Η μεικτή ομάδα της ΕΨΥ ξεκινά από αύριο την προετοιμασία της, θέλοντας να συνεχίσει να δείχνει τα χαρακτηριστικά που πανάξια την έφεραν να διεκδικεί την κούπα. Είναι μια ομάδα που από το ξεκίνημά της έθεσε ψηλά τον πύχη. Κατάφερε μέσα από την δουλειά του Βασίλη Μπασά και των ποδοσφαιριστών του να δικαιώσει τις υψηλές προσδοκίες και να κάνει υπερήφανο το ηρακλειώτικο ποδόσφαιρο. Η νίκη με 1-0 επί της Αργολίδας στο γήπεδο Ρουφ ήρθε δύσκολα αλλά απόλυτα δίκαια. Με γκολ στο δεύτερο ημίχρονο από απευθείας εκτέλεση κόρνερ του Χότζα και το κεφάλι του Τσαγκαράκη να βρίσκει την μπάλα για να το σιγουρέψει. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, πάρα πολύ ευχαριστημένοι που κερδίσαμε το παιχνίδι και ήρθε άλλη μία πρόκριση. Και τώρα τόσο καιρό λέμε για βήματα, τώρα είναι το τελευταίο. Συγχαρητήρια στα παιδιά για την παρουσία τους, για την προσπάθειά τους, για το στυλ παιχνιδιού. Είμαστε επίσης πάρα πολύ χαρούμενοι διότι πέρα από αυτά τα αγωνιστικά και τα λοιπά, τα παιδιά εξασφαλίσανε τα μόρια τους για τα πανεπιστήμια. Είναι ένα βήμα για το μέλλον τους και τους δίνει μια ασφάλεια για τις εξετάσεις τους. Για τον τελικό τι μπορούμε να πούμε? Ένα παιχνίδι και τελειώνουν όλα. Δεν έχουμε κάτι άλλο μετά από εκεί πέρα. Είναι ένα παιχνίδι όπως κάνουμε όλο αυτό τον καιρό, με τον ίδιο τρόπο θα προετοιμαστούμε. Θα παίξουμε ποδόσφαιρο κυριαρχίας όπως παίζουμε πάντα. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε την μπάλα στα πόδια μας, να δημιουργούμε φάσεις. Ασφαλώς να βελτιωθούμε γιατί υπήρχαν πολλά πραγματάκια που θέλουμε να βελτιώσουμε και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να φέρουμε τον τρόπο στο έργο. Ήταν κάτι που θέλαμε και ζητούσαμε από την αρχή της χρονιάς. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ εδώ. Δεν έχει τελειώσει τίποτα όμως γιατί έχουμε ακόμα ένα βήμα για να ολοκληρώσουμε το στόχο μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και όπως ήρθε το αποτέλεσμα και με την μπάλα που παίξαμε. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτήν την ομάδα, για τον coach μας ειδικά. Πιστεύουμε ότι θα πάρουμε και το Πανελλήνιο.